Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία τεύχη της συλλογής κράνη των πιλότων της Ferrari. Το τεύχος 38 που έχουμε ένα πιο βιντάζι, πιο ρετρό κρανάκι. Το τεύχος 39 που φαίνεται ένα τούμπανο και σύγχρονο κράνος, μιας και είναι όντως ναι, το 22 πανέμορφο. Πανέμορφο έτσι και μόνο το βλέπω, του Charles Leclerc. Νομίζω έχουμε ξαναδεί κράνος του Leclerc σε πιο πρώτα, σε πιο προηγούμενα τεύχη. Και ένα που πάλι φαίνεται λίγο παλιούτσικο, αλλά φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, του Ignazio Giunti, Ignazio, δεν ξέρω πώς με φαίνεται αυτό. Ναι, Giunti μάλλον, βοηθήστε με στα σχόλια, αυτόν τον οδηγό δεν τον ξέρω, σίγουρα μάλλον θα είναι πιο πίσω. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε αυτή τη συλλογή, γιατί όχι είναι αυτό που, γιατί και αρκετές φορές μου γράφεται κάτω σε σχόλια, ξέρεις γιατί διαμαντίδε δείχνει στα μονοθέσια, τι γίνεται με τα μονοθέσια και αυτά. Επειδή δεν είμαι τόσο φαν εγώ της F1 ας πούμε και δεν γνωρίζω και πάρα πολλά, okay. Και εκεί να μου τα είχαν στείλει ας πούμε. Και εδώ τα κράνη είναι ότι εξ αρχής ας πούμε μου τα στέλνανε και τα δείχνουμε. Οπότε είχαν καιρό να στείλουν και λέω okay, εντάξει μάλλον απλά θα σταμάτησα να μου τα στέλνουν, εντάξει, okay. Και ξαφνικά έτσι παρέλαβα κουτάκι με τρία κρανάκια. Αυτό το καημένο ήρθε λίγο ταλαιπωρημένο. Αλλά παρέλαβα κουτάκι με τρία κρανάκια. Οπότε εννοείται θα τα δούμε και τα τρία. Και νομίζω ότι η συλλογή ολοκληρώνεται στα 60 και έχουμε ήδη τα 40. Οπότε ναι, εντάξει, δεν μείναν και πολλά για να ολοκληρωθεί η συλλογή. Και είναι ανά τρεις εβδομάδες. Έγινε τρία εβδομάδες. Τα ανοίγω και τα τρία για να τα δούμε έτσι λίγο. Και μετά θα ξεφυλίσουμε τα περιοδικά και τα κράνη. Γιατί έχουμε τρία κρανάκια. Όπου αυτό, παιδιά του Leclerc. Είναι πανέμορφο κράνος. Δηλαδή, εδώ πιστεύω ότι και όσοι δεν είπατε να συλλέξετε hardcore την συλλογή, όλα τα κράνη και αυτά, νομίζω ότι αυτό το κράνος, παιδιά, είναι must. Που είπε, είναι πανέμορφο κράνος. Δηλαδή, και για κάποιον που δεν παίρνει αυτή τη συλλογή και αυτά, ναι, αυτό μπορεί να το βάλει στη συλλογή του. Κάποιον που δεν παίρνει ολόκληρη τη συλλογή, απλά έτσι άμα το δει, πιστεύω, ναι. Είναι πανέμορφο, είναι όντως πολύ όμορφο κρανάκι. Και έχουμε και το τελευταίο, το 40, που είναι και το τελευταίο τεύχος, νομίζω, που βγήκε. Γιατί το τελευταίο που είχαμε δει στο κανάλι ήταν το 37. Να ευχηθώ καλό σουκού σε όλους, γιατί λογικά μένει για Σαββατιάτικο special αυτό. Γιατί αύριο σας έχω ένα άλλο specialάκι που θα δώσουμε και κάνα δωράκι και κάνα αυτό έτσι. Θα το δείτε αύριο, αν μείνετε συντονισμένοι για το Κυριακάτικο special. Για το βράδυ έχουμε και λαϊβάκι με Elden Ring. Το νου σας, να μπείτε να με δείτε να τρώω live ξύλο από τον Mesmer. Αυτό εντάξει, πιο ρετρό, πιο κλασικό κρανάκι που μου αρέσουν και αυτά. Έχουν και αυτά. Έχουν και αυτά έτσι ένα κάτι. Αυτό όμως το κράνος, παιδιά, είναι πανέμορφο. Να κάνουμε λίγο τα ξεφυλίσματά μας και μετά να πάμε στο κράνος. Γιατί εδώ και για τα περιοδικά είναι μικρούτσικα. Πίσω αυτό είναι από την F1 το 69. Οπότε μάλλον και το κράνος είναι το 69. Για να τελειώνει αυτό έτσι. Ferrari 312 F1 69. Δεν ξέρω. Μένει να το δούμε μέσα. Λοιπόν, με αυτό το Grand Prix της Γαλλίας που έχουμε εδώ του Leclerc. Μπέλσταρ, Ροντρίγκες, ναι, και όντως είναι το 1969, γι' αυτό αυτό το κράνος είναι τόσο παλιό. Και κοιτάξτε πως ήταν τότε το μονοθέσιό του. Πολύ πίσω, πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, πολύ. Πιο απλοϊκά, πιο λιτά τα κράνη. Α, είναι Μεξικανός. Μεξικανός πιλότος. Πρόεδρος της διακόσμησης του κράνους του επώνυμό του. Αυτό απλά βάλει το επώνυμό του. Δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Η ζελατίνα, το σχέδιο. Μια κορνίζα γύρω από τη σκουρόχρωμη. Α, ναι, αυτό το OK. Στην πίσω πλευρά για ένα στραμμένο T. Το κέλφος του Μπέλσταρ. Σε όλη την καριέρα ο Ροντρίγκες φορούσε το κράνος με ασημόγκριζο χρώμα. Δεν άλλαξε καθόλου. Πάντα αυτό το κράνος φορούσε. Και εδώ γύρω βλέπουμε ένα κράνος που έχει παραπάνω μπλε. Λεπτομέρειες και αυτά που μας λέει. Ο πιλότος Πέντρο Ροντρίγκες. Λίγα έτσι. Λίγες πληροφορίες εδώ για, τον, για αυτόν τον πιλότο. Νάρτ, ο Χόνας Νάρτ. Α, οκ. Αγωνίστηκε σε 5 Grand Prix της Ferrari. Με τη Ferrari μάλλον και αυτά. Ναι, οι δύο Ferrari και αυτά. Ο Ροντρίγκες και η μηχανική της Ford πανηγυρίζουν. Την νίκη στις 24 ώρες του Le Mans. Πήρε και Le Mans ο Ροντρίγκες. Πρέπει να πήρε και Le Mans οπότε. Και ο Le Mans είναι παιδιά, ναι, πάρα πολύ ζώρικος αγώνας. Και έχει βγει και ταινία. Η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία το Le Mans. Πολύ τάλαντος πιλότος. Τελευταία την είδαμε ταινία και ναι, ήταν. Αλλάξει αρκετές ταινίες νομίζω έχουμε δει γενικά για το Le Mans, αλλά το πρέπει να το έλεγε και έτσι. Ήταν η ταινία που είχε τους πολλούς τίτλους. Νομίζω ήταν η ταινία που είχε κανένα 2-3 τίτλους. Τα μεγάλα Ferrari και εντάξει, εδώ έχουμε για αυτό το μονοθέσιο. Οκ, πάμε παρακάτω. Charles Leclerc F1 75, το τεύχος 39. Το λέει F1 75, λες τώρα θα είναι 75 τίποτα. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ σύγχρονο κράνος μόλις 2 χρόνων πριν, τη σεζόν 2022. Στη Γαλλία ο Μονεγάσκος φάνηκε αποτελεσματικός από τις πρώτες και όλες δοκιμές που ολοκληρώθηκαν με την κατάκτηση της pole position. Πριν υποπέσει το ΕΤΑΚΙ, αυτά ναι, εντάξει, και άλλες πληροφορίες εδώ, αλλά
Γιατί η φόρμουλά του τα έχουμε ξαναπεί, γι' αυτό δεν μας τη δείχνει πίσω. Παίζει τη φόρμουλά του να την έχουμε ξαναδεί, γι' αυτό να μην την έχουμε εδώ πίσω. Στο παλιότερο κράνος που είχαμε του Leclerc. Αυτό το κράνος όμως, παιδιά, είναι ναι. Σας Leclerc 2022, στο επόμενο τεύχος και αυτά είναι, είναι ο Γινάσιο. Και αυτά είναι το 70. Βλέπετε, το προηγούμενο που είδαμε το κράνος είναι το 69 του Rodriguez και το άλλο μετά είναι το 70. Οπότε πάμε έτσι ένα χρόνο μετά. Το Σαββατοκύριακο του Γαλλικού Grand Prix 22, Charles Leclerc φόρεσε ένα κράνος με εντυπωσιακό σχέδιο αφιερωμένο στην μνήμη πατέρα του και του φίλου του Lucien Bianchi που έφυγαν πρώτα από τη ζωή. Έλα, ρε φίλε. Όχι, άρα γι' αυτό είναι αυτό το κράνος. Οπότε ναι, είναι και έχει και τέτοια. Έχει και σημασία ειδική αυτό το κράνος. Το σήμα του ναυπηγείου πολυτελών σκαφών αναψυχή ρίβα, χορηγού εντάξει, φεραίρεται. Η διαμίξη ηλεκτρονική με τα χρώματα τη ημέρα στον περικυπά του Μονακού, ναι. Τα χρώματα του Μονακού, ναι. Ένα τμήμα από το φωτογραφικό κολλάζ του ειδικού σχεδίου. Άρα έχει φωτογραφικό κολλάζ από τη μια ο φίλο του, από τη μια ο πατέρα του, μάλλον. Μεγάλο τμήμα το κέλυφο ήταν λευκό, ναι, ναι, ναι. Το κίτρινο σήμα το σήμα τη Φεράρι. Τα δύο μικρά αστόμια για τον αερισμό. Τα αστόμια αερισμού και αυτά του κράνου, ναι. Χρώματα της Γαλλίας, το μεγάλο 16, το οποίο γονίζει το Leclerc και είχε μπλε περίγραμμα από βαφή με γκλίτερ. Το σήμα του Ισπανικού Πιστωτικού Ιδρύματος Σάντανδερ, χορηγού της σκουντερία της Ferrari, τέλος πάντων, ναι. Πιστωτικό Ίδρυμα είναι το Σάντανδερ. Μάλιστα, το hashtag της Ferrari που λανσάρει το 2019 εταιρεία του Μαρανέγιο για να τονίσει το συναισθηματικό δέσμο των οπαδών της Ferrari. Α, οκ. Το αυτοκόλλητο με το σύνθημα No War για το hashtag Racing United, μια ενιστική πρωτοβουλία της Grand Prix Drivers Association, GPDA, οκ, okay, είναι μάλλον. Οργανισμό για τα ραλάκια και αυτά, μάλλον το γενικό είναι αυτό. Το Association ήταν την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Α, οκ. Okay. Στις μικρές πάνω εισόδους αέρα τοποθετήθηκαν διαφανείς τόμοι για τη διαδρομή της ροής. Οκ. Okay. Το σχέδιο αναθεωρημένο εν μέρη στην κατανομή των δύο χρωμάτων των συνθέτων. Εντάξει, το κόκκινο και το άσπρο, αυτό μας εννοεί εδώ. Ναι. Bell Helmet Popo. Νομίζω ότι έχουμε τις πιο πολλές σελίδες και πιο πολλές λεπτομέρειες που έχει πάνω ένα κράνος. Και νομίζω ότι γενικά είναι. Το πιο λεπτομερείς κράνος που έχουμε δει με πιο πολλή πληροφορία πάνω και λεπτομέρειες ωραίες και αυτά και έχουμε τρεις σελίδες αφιερωμένες στο κράνος. Οι λεπτομέρειες, η φιλία του Charles Leclerc και του Jules Bianchi, η Bianchi ήταν ειλικρινής και πολύ στενή και αυτά εδώ πληροφορίες για αυτά που μάλλον αυτές είναι οι φωτογραφίες εδώ, ναι. Η οριζόντια ερυθρόλευκη και αυτά, λωρίδα με τις επιγραφές Πάπα και Jules δεξιά προς τιμήν πατέρα του. Α, Πάπα για τον πατέρα του και Jules για τον Bianchi. Η Μπιάντζ, ναι, το ευαισθητήριο φίλου του. Ναι, 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 ναι. Παράπλευρα, ζούμε και αυτές πίσω. Το προσωπικό λογότυπο του και αυτά. Ναι, με στυλισταρισμένα τα αρχικά και το σήμα εννοείται τη Μπέλ για το κράνος. Ο πιλότος Charles Leclerc και αυτά τα είχαμε ξαναπεί για τον Leclerc. Είχαμε ξαναμιλήσει, είχαμε ξαναδεί τα πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό. Γιατί είχαμε ξαναδεί και κράνος του. Τετακέ. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, παιδιά, πρέπει να είναι το πιο όμορφο κράνος που έχουμε δει μέχρι στιγμής στη συλλογή. Και έχει και βαθύτερο νόημα έτσι. Φωτογραφίες πάνω και αυτά, ναι. Αυτό το κράνος, παιδιά, απλά βάλτε το στη συλλογή σας. Συλλέγεται, δεν συλλέγεται αυτή τη συλλογή ανεξαρτήτως αυτό το κράνος, απλά πάρτε το. Έχουμε τους Saints και τους Saints νομίζω έχουμε ξαναδεί κράνος. Αλλά και εδώ έχουμε το 2021 Grand Prix Ιταλίας. Στο περίπτωση της εβδομάδας, Τετάρτη 24 Ιουλίου. Τώρα αυτή η Τετάρτη νομίζω είναι αυτό. Ναι. Όσο εδώ είναι Grand Prix Ιταλίας, εδώ βλέπετε που μας γράφει και από ποιο είναι. Στο προηγούμενο του. Grand Prix Γαλλίας, ναι, γράφει στα πιο καινούργια τουλάχιστον γράφει εδώ το Grand Prix. Μπελστάρ, Ignatius 1970, το μονοθέσιο του. Ωρε φίλε, και αυτό. Και αυτό παλιό έτσι. Εντάξει, οκ, okay. Ferrari 512S. Ιδιαίτερο και αυτό. Και αυτό πάρα πολύ ιδιαίτερο έτσι. Παλιό, παλιό. Και εδώ επίσης το κράνος είναι παλιό, λίγο μετά την πρόσληψή του, να χρησιμοποιεί το κράνος με το δικέφαλο ετώ, έχει χάρη σύντροφός του, μου φοράει στη μέρα του μιλιώδη στοιχήματος, οχ, έλα ρε. Και αυτός είχε δυστύχημα πότε, και αυτός έφυγε άκλαυτος. Μου γράφετε στα σχόλια, παιδιά, παραπάνω πληροφορίες, εννοείται, μου αρέσει να διαβάζω τέτοια ότι γράφετε. Όσοι ασχολείστε παραπάνω και αυτά. Συμμετρική διάταξη, σαγόνι επικονίζει το φτεράκι ουρά, εντάξει, το είναι δικέφαλος, ας πούμε. Η ζελατίνα. Πολλοί πιλότοι της εποχής του, το κράνος στο επίθετο και αυτά. Ρε, εντάξει, αυτό είχε, δεν είχαν πολλά τότε. Η σύντομη πτήση φόρεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα κράνος τύπου jet σε πολύ σκούρο πράσινο τον ήλιο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στα τέλη. Μας λέει κάπου για το ατύχημα. Μας λέει εδώ η Ignatius φόρεσε το κράνος με τον αετό στο τέλος της σεζόν του 1970 στο Targa Florio. Αν το διαβάζω σωστά, μια εβδομάδα μετά τον αγώνα στη Μόντσα φόρεσε το παλιό Μπούκο, Μπιούκο, δεν ξέρω.
Και στη συνέχεια στα 1000 χιλιόμετρα, στα 1000 χιλιόμετρα του Buenos Aires 1971, πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πρωτοτύπων, όπου είχε το τραγικό δυστύχημα που του κόστησε τη ζωή. Και μπορεί να υπάρχει αυτό και σε πλάνα και αυτά, δεν ξέρω αν θέλω να το ψάξω ή πόσο τραγικό θα είναι, πόσο άσχημο. Ο πιλότος, ο ίδιος ο Ιγνάτσιο, ο Ριγορόντος, ο αποτελεσματικός, μάλλον ο πιλότος από τη Ρώμη. Άρα είναι Ιταλός και αυτός, ναι, οκ. Okay. Πήρε μέρος σε 4 Grand Prix της Φόρμουλα 1, μάλιστα. Αλλά με ξαναχώρησε αυτό που ήταν ένας από τους πιλότους που και αυτός είχε δυστύχημα. Στο τραγικό δυστύχημα στο Buenos Aires έβαλε τέλος στα όνειρά του. Ένα ελπιδοφόρο ντεμπούτο, στις περισσότερες περιπτώσεις, 512 με τον Βακαρέλα. Άλλος οδηγός. Αυτά. Και αφού είδαμε τα περιοδικά, μένει να πάμε εννοείται να δούμε τα κρανάκια. Αλλά δώστε μου ένα λεπτό έτσι να τα ανοίξω και τα τρία έτσι προσεκτικά όπου ανοίγαμε τα κράνη για να μην τα... για να μην χαλάσω το πλυστεράκι τους γιατί μου αρέσει τα κρατάω μέσα έτσι εδώ όπου είναι αυτό το ψιλοκατέστρεψα ήδη αλλά θα δούμε πως θα το σώσουμε. Εντάξει κάτι ψιλοκάναμε εδώ, τα σώσαμε και τα τρία τα μπλιστεράκια. Αυτό εντάξει παρακάτω του Leclerc βγήκε πάρα πολύ ωραία, βγήκε άνετο, αυτό και τόσο. Του Ιγνάτσιο λίγο ζόρισε, αλλά δεν είναι ότι δεν σώθηκε. Μια χαρά δηλαδή μέχρι να μπουν αυτά κάπου σε κάποιο display ή κάτι, γιατί ναι, είναι πολύ ωραία συλλογή. Εντάξει, το μας ήρθε λίγο σπασμένο, δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το γυρίσουμε το πίσω, να το βάλουμε το σπασμένο κομμάτι πίσω, για να κλείσει μετά να έρθει. Εδώ λογικά θα κάτσει. Έλα, θέλω να το δοκιμάσω, ναι. Οπότε το σπασμένο μπορεί να μπει από πίσω για να μην φαίνεται μπροστά και να αλλάξει αυτό. Και αυτό είναι που θα, αυτό είναι που θα κάνουμε. Έφαγε εδώ χτυπηματάκι το καημένο. Οπότε παπ, τα κάνουμε τσακαλιά εδώ πέρα. Πίσω όμως Μεξικό, Μεξικό City, ναι. Οχ. Και ο Ρομπέρντο, και ο Ρομπέρντο Λεάιδη και ο Πέντρο είχε ατύχημα. Και ο Πέντρο είχε δυστεί καλά. Δύο στα τρία εδώ είχαμε ατύχημα. Αμάξουμα, νικητήρα ή από κάποιο άλλο τέτοιο. Ναι, και συνέβη το μοιραίο ατύχημα. Έλα ρε, εκείνη τη χρονολογία δηλαδή. Συνέχεια ρε φίλε. Συνέχεια. 2 στα 3 είχαμε μείον 31 ετών. Και εδώ είχαμε τέτοιο. Κάθισε πάλι στο τιμόνι που κάτω από διευκρίνηση συνθήκε συνέβη το μοιραίο ατύχημα. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. 2 στα 3 είχαμε ατυχήματα. Και εδώ δεν το πρόσεξα μέσα καθόλου. Στο άλλο το πήραμε πρέφαγε το όλοι και από νωρίς. Εδώ. Εδώ δεν το πήρα καθόλου πρέφα, αλλά και εδώ είχε θεματάκια. Στην Ρεμβέργη, στη Γερμανία, το Μπέντρο, έλα ρε φίλε. 31 ετών. Τίποτα. 31 ετών. Εδώ. Θα δούμε το κράνος. Εντάξει, Πέντρο, κύριε, το Πέντρο Ροντρίγκες, μάλλον 1969. Και το κράνος του, οκ, okay, δεν έχει και την τρελή λεπτομέρεια. Και αυτά να δούμε. Ένα ωραίο ρετρό κρανάκι από έναν, από ακόμα έναν οδηγό που έχασε τραγικά τη ζωή του. Οκ, okay, κάνοντας αυτό που αγαπάει, αλλά ναι, μικρός. 31. Δηλαδή, εγώ τώρα που είχα γενέθλια, με έκλεισα τα 29, ξέρω εγώ. 2 χρόνια διαφορά από μένα και ακόμα νιώθω ότι. Ναι, ακόμα δεν νιώθω ότι έχω ακόμα αυτό που να ζήσω. Αυτό νιώθω. Τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο γρανάκι Ροντρίγκες. Και αυτά, εντάξει, ζελατίνα του ανοιγοκλίνη. Εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερη λεπτομέρεια να δούμε. Ασημή με τις μπλερωρίδες, αυτό που είπαμε ότι κάνει σαν κορνίζα εδώ γύρω-γύρω. Εδώ το ανάποδο τάφ, το όνομά του, μέσα η ζελατίνα επίσης δεν έχουμε κάτι να δούμε ιδιαίτερο. Ωραίο κρανάκι, απλό. Απλό κρανάκι γιατί εντάξει μιλάμε ότι είναι του 69 ενώ εδώ είχε λίγα παραπάνω σχέδια του Ιγνάτσιο. Ενώ ήταν ένα χρόνο διαφορά, εδώ είναι το 70, είχε λίγο παραπάνω σχέδια. Εδώ φορούσε για όλη τη ζωή ο Πέντρο αυτό. Αυτό το κράνος, το οποίο μπορεί να κάτσει για την ώρα εδώ. Θα τα δούμε τη σειρά και θα δούμε τώρα, εδώ παιδιά είναι το πιο όμορφο κράνος. Τη συλλογή στα 40 τεύχη τουλάχιστον που είδαμε, εδώ βλέπω το πιο όμορφο κράνος και έχει βάθος και ωραία και μέσα άλλο χρώμα η επένδυσή του, η προστασία του, βλέπω κόκκινο, όλο η ζελατίνα, τα χρώματα πάνω, όλο είναι πανέμορφο παιδιά, season για αυτά, passion for special helmets, είχε και ναι, self decorator, ό,τι θέλεις να έχει special helmets, να δεις, το καταλαβαίνω κιόλας, το 97 γεννήθηκε. Το παλικάρι, ο Τσάρλς Λεκλέρκ είναι 2 χρόνια μικρότερος μου. Ο Λεκλέρκ, εγώ είμαι το 95. Ο Λεκλέρκ είναι 2 χρόνια μικρότερος μου. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Σεζόν 2022 και εδώ έχει αυτό το μήνυμα, ας πούμε. Αυτό το κράνος, παιδιά, ναι. Αυτό το κράνος είναι κρανάρα. Γράφει και αυτό και όλο το κράνος είναι, ναι, ναι, ναι. Top, top, top. Αυτό το κράνος, εντάξει, και κάποιος που δεν μαζεύει τη συλλογή, όχι, εδώ είναι ένα must κράνος. Βρήκαμε, νομίζω, ένα από τα πιο must κράνια. Το πιο must βασικά τουλάχιστον μέχρι τώρα.
στα 40 τεύχη. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η φωτογραφία, αλλά δεν μου χρειάζεται ιδιαίτερα για την ώρα, γιατί θέλω να δούμε αυτό το πανέμορφο κράνος. Charles Leclerc 2022. Εδώ μιλάμε για ένα επικό κράνος. Ωρε φίλε. Πανέμορφο. Πανέμορφο και μου άρεσε πάρα πολύ και εκείνο που γράφει πίσω. Και για τον φίλο του και για τον πατέρα του και αυτά. Και βλέπετε μέσα κόκκινο. Και εδώ ας πούμε ακόμα διαφορά μέσα στην επένδυσή του. Στην προστασία του κράνους. Μετά εδώ τώρα έχουμε Richard, Μιν Ray-Ban, Pastor. Βλέπω εδώ χορηγούς. Το σήμα της Ferrari. Και πολύ ωραία τυπώθηκαν εδώ αυτά. Αυτές οι φωτογραφίες που είναι. Που από τη μια μάλλον είναι ο φίλος του. Και από την άλλη είναι ο πατέρας του. Ή κάτι τέτοιο. Παίζει από εδώ να είναι ο πατέρας του και από εδώ ο φίλος του. Ή το ανάποδο. Πάπα. Jules. Άρα ο Jules. Ναι, όχι, άρα αυτός είναι ο πατέρας του, μάλλον, και αυτός ο Τζούλς, γιατί ο Τζούλς τουλάχιστον είναι εδώ σε αυτές τις φωτογραφίες, όπου πίσω φαίνονται ακόμα καλύτερα φωτογραφίες. Κοιτάξτε εδώ κρανάρα, κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει οι τύποι πάνω. Έχει αποτυπωθεί σε χαλκομανία μάλλον αυτό, ντίκαλ είναι αυτό, έχει φτιαχτεί special ειδικά και έχει μπει εδώ και είναι πάρα πολύ όμορφο. Το εντάξει, Μπελ Χέλμετς, εδώ είπαμε, Τζούλς, για τον κολλητό του. Τον φίλο του, ας πούμε, που πέθανε προώρα που είπαμε. Όχι, εδώ και άλλοι χορηγοί και αυτά, αλλά εδώ το πάπα για τον μπαμπά του. Είναι, να αυτά έτσι με κάνουν, λίγο με πιάνει. Λίγο με πιάνει ένα βούρκο. Εδώ πίσω πάρα πολύ ωραία για τους αραγωγούς του και αυτά για να ρίζεται το κράνος. Εδώ μπροστά που βλέπετε, τσακαλιά που έχει εδώ. Δεν είναι όπως τα παλιά, έχει εδώ το stop του. Το stop του έρχεται και βγαίνει εδώ. Παπ. Παραπάνω δεν έχει, δεν πα. Στη ζελατίνα του. Και αυτό πολύ ωραία λεπτομέρεια. Συν τα, εντάξει, εδώ οι γρίλιες για τον αερισμό του και αυτά. Υποδοχή, εντάξει. Τα VistaJet μετά, Velas, όλοι χορηγοί πάνω. Πανέμορφο κράνος. Πανέμορφο κράνος και μου αρέσει που και εδώ έχει αυτά. Εντάξει, και το Σάντανερ που είπαμε, το πιστωτικό ίδρυμα. Τι είπαμε, το Ρίβα σκαφών. Τι ήταν αυτό που διαβάσαμε μέσα. Το SR Ferrari. Αλλά έχουμε και το ωραίο μήνυμα το Stop War. Πού ήταν, ρε. Εδώ, stop war, no war, αυτό. Τι λέει, GPDA Racing United, αυτό το hashtag. Έχει και GPDA, και αυτά ακόμα είναι τόσο μικρά, αλλά είναι κομπλέ τα γράμματα. Γιατί αυτά πρέπει να είναι χαλκομανίες. Τώρα μία πάνω στην άλλη, έχει μπει, πάνω μπει και βερνίκη, δεν ξέρω τώρα τι τεχνική έχουν χρησιμοποιήσει εδώ, αλλά έχει, αυτό το συγκεκριμένο κράνος έχει την πιο ωραία δουλειά που έχω δει σε όλα τα κράνη μέχρι τώρα. Και το σχήμα του πάρα πολύ ιδιαίτερο. Η όλη ιστορία του εδώ, το 16 φωτογραφίες με πατέρα και κολλητό. Που παίζει να φύγαν μάλλον ίδια χρονιά και τους έβαλε μαζί. Κάτι τέτοιο, πώς το διαβάσαμε μέσα. Άλλους χορηγούς, μέσα κόκκινο, ζελατίνα κόκκινη έτσι. Το σχήμα του όλο είναι πανέμορφο. Κάτω εδώ και αυτό για την καλύτερη διανομή αέρος. Πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτο κράνος. Απίστευτο κράνος. Παιδιά, εδώ έχουμε το πιο όμορφο κράνος όλης της συλλογής. Σήμερα πω. Και εδώ πάμε πάλι σε ένα έτσι πιο light κρανάκι. Στον Ιγνάτσιο όμως, όπου και αυτός είχε τραγικό δυστύχημα. Αυτός ούτε ρίση. Μαζί δηλαδή. Εντάξει, τι φάση. Με πιάνει λίγο μια ανατριχίλα έτσι εδώ να πούμε. Δες. Ο ένας εντάξει, ίδια χρονολογία. Okay, ο ένας 11-7, ο άλλος 10-1. Αυτός από νωρίς του 71. Αλλά ναι, και περίπου μαζί ηλικιακά. Δηλαδή, εδώ πέθανε ένα χρόνο μικρότερος. Εδώ πέθανε 30. Βαρύ, δύσκολα αυτά τα εκείνες οι εποχές γενικά. Όχι ότι ακόμα δεν γίνονται, αλλά έχουμε ξεφύγει. Νομίζω ότι τότε, δηλαδή, από όσους οδηγούς έχουμε δει, εδώ το 1 τρίτο των οδηγών έχει πάει από δυστυχήματα. Έτσι, όσα κράνη έχουμε δει, έχει λίγα στατιστικά εδώ για αυτόν τον οδηγό, για τον Ιγνάτσιο. Και μένει να δούμε το κράνος του. Που φορούσε αυτό το κράνος με το δικέφαλο αετό που είπε το έδωσε η γυναίκα του, τι διαβάσαμε μέσα. Και εδώ πολύ ωραίο στιγμιότητο, πιο ρετρό, πιο παλιό έτσι το στυλ του. Και αυτό φαίνεται ένα όμορφο κράνος. Είναι παλιό, μεν, αλλά έχει σχεδιάκι. Και στην αρχή της που τον είδα, λέω, παίζει να είναι τίποτα Μεξικανός, γιατί αυτό μου έφερε, μου παρέμεψε λίγο σε μάσκα Παλαιστή, έτσι το στυλ. Δεν ξέρω. Γιούντι. Είναι αετός και αυτά. Και πράσινο κόκκινο. Ωραίο. Έχει έτσι ένα κάτι αυτό το κράνος. Έχει έτσι ένα κάνει, αλλά ναι, επειδή είναι πιο παλιό, επειδή μου είναι και πιο απλό. Σαν κρανάκι μαύρο μέσα αυτά. Εδώ καλά δεν είχαν καν. Δεν παίζει να ήταν καν φημέ.
Οι ζελατίνες τους τότε παίζανε διάφανες έτσι, δεν ξέρω. Λίγο αυτά μπορεί και να. Όχι, από τον Αετό είναι αυτά. Αυτά είναι τα πόδια του. Φαίνεται τα πόδια του Αετού. Γιατί όπως το είδα αυτό το μαύρο, λέω είναι για τον εξαερισμό τίποτα του κράνους, αλλά όχι. Είναι για τον Αετό. Και βλέπετε, τόσο πίσω τώρα τα απλά βάζανε, ας πούμε. Όχι, okay, εδώ έχει μόνο το επίθετο. Ο Ροντρίγκες, εδώ ο Ιγνάτσιο είχε, ας πούμε, το αρχικό του ονόματός του και το επίθετό του. Αλλά ναι, πάνω δεν είχαν πολλά πράγματα. Δεν είχαν καν πουθενά το σήμα της Φεράρι. Δηλαδή, αν ήμουν η Φεράρι, π.χ. αυτά, ξέρεις, στο κράνος σου πάνω, έστω πίσω κάπου θα υπήρχε το σήμα της ομάδας σου. Δεν, που μπορεί πλέον να το κάνει, γιατί όλοι νομίζω το έχουν. Πιο παλιά, εντάξει, εγώ μπορεί να λέγω άλλο, δεν το θέλω αυτά, αλλά όχι, κάπου πάνω, πίσω, θα έχεις το σήμα της Φεράρι. Ναι. Έστω σε μικρό, κάπου θα το έχεις στο κράνος σου. Γιατί τρέχεις για μας, είσαι με αυτή την ομάδα και θέλουμε να υπάρχει στο κράνος. Έτσι, δεν ξέρω, το σκέφτομαι τώρα εγώ τουλάχιστον. Okay. Αλλά δεν γίνεται, εγώ είμαι Αλάνης, λέω για να με πάρεις θέση, θα έρθω με αυτό. Αλλά τότε γενικά δεν το πολύ έβλεπα. Στα πιο μετακράνη το βλέπουμε συνέχεια το σήμα της Φεράρι, έστω δηλαδή, ας πούμε, κάπου υπάρχει. Αυτά. Αυτά. Πάρα πολύ όμορφα κρανάκια και έχουν τις ιστορίες τους, ok. Εδώ έχουμε δυο πιλότους όπου φύγανε σε δυστύχημα. Πάνω σε, εντάξει, ok, στη δουλειά τους, αυτό που αγαπούσαν, ας πούμε, με την ταχύτητα, με τα αμάξια, τα μονοθέσια και αυτά. Αυτό η ιστορία αυτών των δύο. Και εδώ αυτό το κράνος είναι συμβολικό γιατί έχει, ας πούμε, τον, για τον πατέρα και τον κολλητό του Charles Leclerc, όπου φύγανε πρόωρα από τη ζωή. Οπότε τους έβαλε στο κράνος. Oh, τώρα δεν έκανα βλακεία. Και παίζει να το σπαζα, ευτυχώς όχι. Εδώ είναι του Ignacio. Αλλά ναι, εδώ όλο δεν, λίγο βαρύ. Λίγο βαρύ το κλίμα σε αυτό το βίντεο, παιδάκια, να με συγχωρείτε, αλλά ναι, έτσι είναι τα γεγονότα και πέσανε σε τρία τεύχη μαζί. Αυτά. Πάρα πολύ όμορφα. Ποιο ήταν το λίγο σπασμένο αυτό, οπότε ναι, αυτό μένει έτσι πίσω και αν στηθεί έτσι δεν φαίνεται καν. Δηλαδή αν το στήσει κάποιος έτσι και δίπλα μπει άλλο κράνος στη σειρά με ανακράνη, δεν φαίνεται καν, οπότε ναι, σώθηκε μια χαρά. Αυτά. Τα βλέπετε κι εσείς, μου γράφετε κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε, παραπάνω πληροφορίες, ό,τι έχετε να μου πείτε, εννοείται για όλα αυτά, έχετε τραγικά γεγονότα για αυτά, γενικά ό,τι θέλετε να πούμε. Μα ίσως θα διαβάζω πραγματάκια ειδικά για εφένα που δεν τα γνωρίζω ιδιαίτερα και δεν πρόκειται να τα μάθω γιατί δεν ασχολούμαι και τόσο. Γενικά με κανένα, ούτε με ποδόσφαιρο ούτε με αυτά δεν το έχω, δεν με ψήνουν αυτά. Αλλά ναι, αυτά το βλέπετε. Να ευχηθώ και πάλι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό σας. Το βράδυ λαϊβάκι σε Elden Ring. Αύριο κάποιο σπεσιαλάκι έρχεται και αυτά. Και να ευχηθώ και πάλι ένα όμορφο που σου κουμπέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε, φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.